Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για τη δεκαετία του 80 μέχρι το 90. Μόνο που θα σας μιλήσω από δεύτερο χέρι σε σχέση με τους ομιλητές που μιλούσαν για τις εμπειρίες τους. Εγώ τότε γεννιόμουν τη δεκαετία του 80. Οπότε, αν κάποιος ξέρει κάτι, με διορθώσει αυτά που θα σας πω, δηλαδή μέσα από την έρευνα που έχω κάνει στα πλαίσια της δουλειάς μου. Ένα βασικό πράγμα που έκανε το Πασόκ με το που βγήκε στην εξουσία είναι ο νόμος 1264 του 82. Που ήταν στην ουσία ένας νόμος εκδημοκρατισμού, έτσι το λέγαμε, του συνδικαλιστικού κινήματος. Θεωρείται ως κάτι θετικό με την έννοια ότι καθιέρωσε για πρώτη φορά την απλή αναλογική μέσα στα συνδικάτα και μια σειρά από άλλα δικαιώματα και κατήργησε το προηγούμενο νόμο το 330 του 1976. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι με αυτό το νόμο παραμένει η παρέμβαση του κράτους, η οποία αν κάποιος δει την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, είναι συνεχής από την ίδρυση της ΓΕΣΕ το 1918 μέχρι σήμερα. Υπάρχει συνεχής παρέμβαση του κράτους στα εσωτερικά των σωματείων και με άμεσους και με μέσους τρόπους. Ο νόμος αυτός συνεχίζει αυτή την παρέμβαση, ορίζει σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης πάρα πολλά πράγματα για το ιστορικό των σωματείων, πόσα άτομα θα πρέπει να υπάρχουν για να αποτελούν ένα σωματείο. Για παράδειγμα, βάζει αυτό ο νόμος ισχύει μέχρι σήμερα, έτσι. Θέτει για παράδειγμα το όριο των 21 ατόμων για τη συμμετοχή σε σωματείο. Αυτή τη στιγμή το 97% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν λιγότερους από 21 εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι νομικά δεν μπορούν να φτιάξουν επιχειρησιακό σωματείο, παραδείγματος χάρη, ένα στοιχείο. Ορίζει ότι θα πρέπει να γίνονται εκλογές μέσα στα σωματεία όπου θα υπάρχει δικαστικός αντιπρόσωπος. Άρα βάζει χέρι στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι, γιατί γενικά θα είναι κάτι θετικό, αλλά να δούμε λίγο και τις αρνητικές πλευρές, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, όντως είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι τότε. Να πούμε ότι ας πούμε, τα εργοστασιακά σωματεία που ακούσαμε πριν για τους άλλους ομιλητές για το κίνημα του εργοστασιακού συνδικαλισμού, τυπικά ήταν παράνομα μέχρι το 82. Μπορεί να υπήρχαν αναγνώριμοι, αλλά υπήρχε κοινό νόμο. Δεν υπήρχε νόμος που να τα αναγνωρίζει. Τα μόνα σωματεία που αναγνώριζε ο νόμος ήταν τα ομοιοπαγγελματικά με βάση την ειδίκευση, courier, ας πούμε. Έτσι, τα σωματεία με βάση είτε το χώρο εργασίας στα επιχειρησιακά, είτε με βάση το κλάδο, όπου παραδείγματος χάρη λέω υπάλληλοι, δεν προβλέπονταν από τον νόμο και αναγνωρίστηκαν με τον νόμο αυτό του 82. Στη συνέχεια γίνεται και το 22ο συνέδριο της ΓΕΣΕ στο Δεκέμβριο του 83, το οποίο ήταν το πρώτο στην ιστορία της ΓΕΣΕ από το 18 μέχρι το 83, στο οποίο εφαρμόστηκε απλή αναλογική, εκπροσωπήθηκαν όλες τις παρατάξεις και δεν υπήρχε κάποιος άμεση τουλάχιστον παρέμβαση του κράτους για την αλλαγή των συσχετισμών. Το ίδιο συνέβη και στην ΑΔΔΗ με το 25ο και το 26ο συνέδριο, που επίσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η απλή αναλογική. Ωστόσο, τα πρώτα δείγματα του τι είναι το ΠΑΣΟΚ φάνηκαν ήδη από το 82, που το Σωματείο των Τραπεζοϊπαλλήλων, το ΕΕ, υπογράφει κλαδική σύμβαση εργασίας με τους εργοδότες, την οποία το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ως υπερβολικά καλή για τους εργαζόμενους, τους δίνει υπερβολικά υψηλό μισθό και παρεμβαίνει με σκοπό να καταργήσει ως κυβέρνηση τη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι τραπεζοϊπάλλοι. Αυτή ξεκινούν με απεργία διαρκείας, η οποία κρατάει 42 ημέρες. Και ως απάντηση, μάλιστα, σε αυτό το 83 πέρασε και νόμο ενάντια ακριβώς στη δυνατότητα των σωματείων να υπογράφουν κλαδικές συμβάσεις με τους εργοδότες χωρίς την παρέμβαση του κράτους. Το κίνημα του εργοστασιακού συνδικαλισμού, παρότι είχε εξαφανιστεί, ας πούμε, επανακάμπτει με αφορμή τις προβληματικές επιχειρήσεις. Δηλαδή το 82-84 έχουμε μια σειρά από καταλήψεις εργοστασίων κλπ. Οι προβληματικές επιχειρήσεις ήταν επιχειρήσεις που το κεφάλαιο άφηνε να κλείσουν επειδή θεωρούσε ότι δεν είναι πλέον κερδοφόρες. Επομένως οι εργαζόμενοι σε αυτές, είτε με καταλήψεις είτε με άλλες δράσεις, ζητούν να πάρουν αυτή τον έλεγχό τους. Το 85 όμως αυτό το κίνημα ανακάπτεται με τα μέτρα λιτότητας που παίρνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με οικονομικό το συνείδη. Όπου μεταξύ άλλων είναι η υποτίμηση της δραχμής, δηλαδή των μισθών των εργαζομένων κατά 15%, ο περιορισμός της ΣΑΤΑ, ήταν η αυτόματη δημαρυθμική αναπροσαρμογή που έλεγε ότι αυξάνεται αυτόματα ο μισθός των εργαζομένων ανάλογα με τον πληθωρισμό. Αυτό επίσης περιορίζεται με το
με τα μέτρα του 85, γίνονται περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και αυξάνονται τα τιμολόγια των δέποδριων κλπ. Αυτό προκαλεί μια σειρά από αντιδράσεις και εργατικούς αγώνες και προκαλεί διάσπαση ανάμεσα και στο συνδικαλιστικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, όπου στην Πάσκε διαγράφονται 7 άτομα πασκίτες που ήταν στο Προεδρείο της ΓΕΣΕ, επειδή τοποθετήθηκαν ενάντια στα μέτρα λιτότητας. Αυτοί δημιουργούν τη σοσιαλιστική, συνδικαλιστική, εργατοϊπαλληλική κίνηση, η οποία έχει αρκετά δύναμη μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και σε συνδυασμό με τις παρατάξεις της αριστεράς, δηλαδή του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού, δημιουργούν το συντονιστικό αγώνα και διαχωρίζονται από τη ΓΕΣΕ, η οποία πρέπει να πούμε εδώ ότι ενώ στη δίκη της ΓΕΣΕ ήταν όλες οι παρατάξεις από το συνέδριο του 83 που είπαμε, γίνεται νέα κρατική παρέμβαση και μέσω των δικαστηρίων διορίζεται διοίκηση αποκλειστικά από μέλη της ΠΑΣΚΕ που συμφωνούν με τα μέτρα λιτότητας. Και έτσι φεύγουν από το Προεδρείο της ΓΕΣΕ στην ουσία όλες οι δυνάμεις που δεν είναι με την κυβέρνηση. Και δημιουργούν αυτή τη συντονιστική επιτροπή αγώνα, η οποία δεν διασπά βέβαια τη ΓΕΣΕ, γιατί η λογική του είναι ότι μην διασπάσουν την Αγία ΓΕΣΕ, μια συνομοσπονδία που την έχουμε για την κοινότητα κλπ. Που είναι υπάγια θέση όλων των αριστερών στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά κάνουν τις, παρόλο που είναι η πλειοψηφία λοιπόν, δεν φεύγουν από τη ΓΕΣΕ, αλλά κάνουν τη συντονιστική επιτροπή αγώνα που κινητοποιείται ενάντια σε αυτά τα μέτρα. Τελικά, το 1989 γίνεται το 25ο συνέδριο της ΓΕΣΕ, τον Απρίλιο του 89. Είναι η ίδια περίοδος που η αριστερά συμμετέχει στην κυβέρνηση, έτσι στην κυβέρνηση των χρόνων του 89 κλπ. Οπότε τα βρίσκουν και στο συνδικαλιστικό κίνημα οι παρατάξεις και γίνεται για πρώτη, στην ουσία αυτό το συνέδριο σημαδοδοτεί το τέλος του άμεσου κρατικού παρεμβατισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η τελευταία παρέμβαση δηλαδή ήταν αυτή που είδαμε το 86, με τη διορισμένη από τα δικαστήρια διοίκηση της ΓΕΣΕ. Από το 89 και μετά, άμεσα δεν υπάρχει κάποια κρατική παρέμβαση στα συνδικάτα. Υπάρχει φυσικά μέσω του νόμου, για παράδειγμα, που είπαμε πριν και όλα τα σχετικά. Αλλά έχει μείνει στην ιστορία ως το συνέδριο από το οποίο σταματάει ο άμεσος κρατικός παρεμβατισμός. Φυσικά, ενώ κάποιος θα περίμενε ότι με το σταμάτημα του κρατικού παρεμβατισμού, ας πούμε, θα αφαιθεί ελεύθερη συνομοσπονδία να πάει στους πιο ριζοσπαστικές θέσεις, πιο ταξικές θέσεις, συμβαίνει το εντελώς ανάποδο. Έχοντας πλέον περάσει το ανατολικό μπλοκ στον ιδιωτικό καπιταλισμό και η αριστερά ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα, στην ουσία υπάρχουν πολλές παρατάξεις, αλλά η θέση της ΓΕΣΕ είναι μία. Ότι από το συγκρουσιακό μοντέλο πάμε στο μοντέλο της συνεννοητικής διαπραγμάτευσης. Τα κείμενα της ΓΕΣΕ από το 90 και μετά σταματάνε να μιλάνε για πάλι τον τάξον και μιλάνε για κοινωνικούς εταίρους, για το πώς θα βοηθήσουμε όλοι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Τι θυσίες πρέπει να κάνουμε, θα δούμε και μετά για να δούμε στην ΟΝΕ για παράδειγμα. Υπάρχουν κείμενα των συνδικάτων, υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφονται από τη ΓΕΣΕ, που λένε ότι επειδή αναγνωρίζουμε τον εθνικό στόχο της ένταξης στην ΟΝΕ, δεχόμαστε να μην αυξηθούν οι μισθοί μας, παραδείγματος χάρη. Η μόνη παράταξη που διαφώνησε με αυτή τη λογική της συνεννοητικής διαπραγμάτευσης ήταν η παράταξη του ΚΚΕ του 94, που και από τότε ξεκινάνε και οι ξεχωριστές συγκεντρώσεις του ΚΚΕ που μετά έφτιαξε το ΠΑΜΕ, τότε ήταν, συμμετείχε ως ΕΣΑΚ. Από το 1994 που ξεκινάει, που διαφωνεί με τον κοινωνικό διάλογο, τη συνεννοητική διαπραγμάτευση κτλ., ξεκινάνε τις ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Παρ' όλα αυτά παραμένει μέσα στη ΓΕΣΕ όπως όλοι ξέρουμε. Και στην ουσία, πέρα από τους αγώνες που μπορεί να δίνει για τις απολύσεις κτλ., δεν διαχωρίζεται κάπου από τη ΓΕΣΕ. Πέρα από το επίπεδο του λόγου, συμμετέχει κανονικά στα όργανα της, στο Προεδρείο της κτλ. Μια άλλη πολύ σημαντική απεργία της δεκαετίας του 80 με το 90 που πρέπει να αναφερθεί είναι η απεργία των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έγινε το 88 και η οποία έγινε κόντρα στην εισήγηση της ΟΝΜΕ, του Προεδρείου της ΟΝΜΕ που έλεγε για 48, αν δεν θυμάμαι καλά, θα λέγει στη ατζέντα μέσα. Πάντως έγινε κόντρα στην εισήγηση του Προεδρείου. Η απεργία αυτή διαρκές ήταν καθαρά δηλαδή μια απεργία από τα κάτω, με ποσοστά συμμετοχής 95%. Και ήταν η πρώτη φορά που έγινε απεργία μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή οι καθηγητές αρνήθηκαν να πάνε να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα και νομίζω ούτε και διεθνώς, ας πούμε. Η απεργία αυτή κράτησε μήνες και
κατάφερε να παραιτήσει τρεις υπουργούς παιδείας, μέχρι που τελικά ικανοποιήθηκαν πάρα πολλά από τα αιτήματα, τόσο μισθολογικά όσο και αιτήματα που αφορούσαν εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία και αίθουσες να μορφωθούν οι μαθητές ανατάξεις και διάφορα άλλα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί, γιατί δεν έχουμε και πολλά παραδείγματα εργατικών αγώνων που να νικάνε στις μέρες μας. Τώρα, αυτό που ένα σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι σε κάτι που είπε ο Μάκης πριν για το ποιο είναι το πεδίο της εργατικής πάλης, και θεωρώ ότι και εμείς ως ΕΣΑ, δεν θεωρούμε ότι η ταξική πάλη γίνεται μόνο μέσα στους χώρους εργασίας. Και ο αναφός είναι ο μηχανισμός και στην Ισπανία και παντού, ίδρυε και κοινωνικά κέντρα, ελευθεριακά σχολεία, συνελεύσεις γειτονιάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν μιλάμε για επαναστατικό συνδικαλισμό, για αναρχοσυνδικαλισμό, ότι μιλάμε για παρέμβαση μόνο μέσα στους χώρους εργασίας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η χώρη εργασίας, γιατί εκεί είναι που γίνεται η παραγωγή. Αν θέλουμε δηλαδή να αλλάξουμε την κοινωνία, πρέπει να μπορούμε να μπλοκάρουμε την παραγωγή γι' αυτό. Δεν νομίζω, προφανώς υπάρχει και το λεγόμενο αυτό που θα λέγαμε αυτόνομια που λες για εργατική αυτονομία κοινωνικό εργοστάσιο. Αλλά υπάρχουν και χώροι εργασίας που, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να μπλοκάρουμε. Και βλέπουμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, με το μνημόνιο και όλα αυτά, μια σειρά από κινήματα εκτός των χώρων εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα οι αγανακτισμένοι, τα οποία μπορεί να έχουν και μορφές αυτοργάνωσης, να είναι και αμεσοδημοκρατικά. Αλλά παρόλα αυτά, ο βασικός μισθός έχει φτάσει στα 586 ευρώ μεικτά. Αυτό δηλαδή που λείπει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, από την Ελλάδα δεν είναι γενικό κίνημα, είναι ένα πραγματικό εργατικό κίνημα, ένα πραγματικό ταξικό κίνημα, που να είναι αυτόνομο από το κράτος και την εργοδοσία. Και αυτό φαίνεται. Να πω δύο λόγια ακόμα για το, συγκεκριμένα για τους αγώνες που γίνανε την εποχή εκείνη, γιατί δεν είπαμε για συγκεκριμένη αγώνα στο βιομηχανικό χώρο, αλλά και γενικότερα αργότερα. Γι' αυτό που ανέφερε ο Γιώργος. Στο βιομηχανικό χώρο την εποχή εκείνη ήταν οι μεγάλες απεργίες που είχαν γίνει. Είχε γίνει στην ΑΕΚΕ, είχε γίνει στην Πίτσος, είχε γίνει στην Ισόλα, στην Εμπιό. Αλλά η μεγαλύτερη βέβαια που κράτησε περίπου ένα χρόνο ήταν η Πίτσος, η οποία όμως με την τακτική που την έκανε ουσιαστικά δεν κέρδισε. Αντίθετα, εμείς στην ΑΕΚΕ κάναμε 70 μέρες απεργία. Καταλάβαμε την ΑΕΚΕ, διότι η ιστορία ήταν, στην ΑΕΚΕ ήταν ένα εργοστάσιο το οποίο πραγματικά οι συνθήκες ήταν άθλιες. Το συνδικάτο ήταν καθαρά εργοδοτικό. Να φανταστείτε ότι υπήρχαν μέλη του Δέλτα Σίγμα που ήταν συνταξιούχοι και ήταν και μέλη του Δέλτα Σίγμα. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν διεκδικήσει, δουλεύανε 14 ώρες την ημέρα υποχρεωτικά και δεν είχαν διεκδικήσει, δηλαδή δεν είχαν κατέβει σε απεργία ούτε μία μέρα. Λοιπόν, και εκεί μία ομάδα ανθρώπων δουλέψαμε σχεδόν παράνομα κάπου ένα χρόνο, χτίζοντας εργατικές επιτροπές και επιτροπές αγώνα. Τέλος πάντων, φτάνοντας στην διεκδίκηση των συλλογικών συμβάσεων, παρουσιάσαμε δικιά μας φόρμουλα με προτάσεις, οι οποίοι πέρασαν στη Γενική Συνέλευση, γιατί είχε γίνει ο ανάλογος αγώνας όλο αυτόν τον χρόνο. Με τον που πέρασε, η εργοδοσία, που ήταν ο Γερμανός, ο διευθυντής, απέλυσε τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Με το αιτιολογικό καθαρά, δηλαδή, ότι πώς περάσαμε εμείς και αυτοί δεν τους είχαν σαν παρατηρητές. Τέλος πάντων, το Δέλτα Σίγμα αυτό το Προεδρείο έκανε πρόταση για μισή ώρα στάση εργασίας, κάθε μέρα. Λοιπόν, οπότε εμείς αυτό το αυξήσαμε, το πήγαμε 8 και μετά τελικά καταλάβαμε αυτό. Κρατήθηκε 70 ημέρες η απεργία αυτή. Ήταν πολύ δυνατή η απεργία, πολύ σύσσωμη. Είχαμε κερδίσει αυτό. Παρόλα του, μετά που είχαν αρχίσει και είχαμε μεγάλο πόλεμο από τα κόμματα, ιδιαίτερα από το ΚΚΕ,
Κράτησε 70 μέρες με μεγάλη επιτυχία. Πήραμε τα μέλη του ΔΣ μέσα και πήραμε, για να κλείσουμε τον αγώνα αυτόν, πήραμε τα αιτήματα που θέλαμε και τις 70 ημέρες που είχαμε απεργίας. Λοιπόν, αυτό είχε πει πρώτα ζήτημα. Λοιπόν, ναι, και να προσθέσω εδώ ότι η πρόταση των κομμάτων και ιδιαίτερα του ΚΚΕ τότε που το αναφέρει εδώ ήταν η κλαδικοποίηση απέναντι, απέναντι στα εργοστιακά, στην αυτοοργάνωση των εργατικών σωματείων. Και έτσι βέβαια καλλιέργησε αυτό το έδαφος που λέγαμε. Έτσι μπήκε την εποχή εκείνη μαζί με αυτούς τους αγώνες, έγιναν στους μπίτσες όπως είπαμε και τέτοια. Έγιναν καθαρίσεις, διώξανε 12 λέει ο Μάκης, εγώ πιστεύω είναι 30.000 απολύσεις την εποχή εκείνη μόνο και μόνο για τους αγώνες τους. Και έτσι χάθηκαν, ήρθε το Πασόκ όπως είπαμε, το Πασόκ αυτό το, τους νόμους αυτούς για τα συνδικάτα με το 21 άτομα το είχε και ο Καραμαλής και τότε πριν μόλις αρχίσαν και χτίζουν τα συνδικάτα έπρεπε να έχουμε 21 μέλη για να μπορούμε να παρουσιαστούμε σαν συνδικάτο. Και ο Παπανδρέου το κράτησε αυτό το πράγμα και το ενίσχυσε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πέρα από αυτό, βέβαια, χάθηκε αυτή η ιστορία των εργοστιακών σωματείων. Όπως είπα νωρίτερα, οι συνδικαλιστές εξαγοράστηκαν από το Πασό, πήραν θέσεις σε ανώτερα κλιμάκια. Και αυτή η προσπάθεια της αυτοοργάνωσης τέτοια χάθηκε στο βιομηχανικό χώρο. Αργότερα αναπτύχθηκε εδώ πέρα που βλέπει και την δεκαετία του 80, μετά Πασόκ δηλαδή, με την, αυτό του Πασόκ, γίνανε και εκεί προσπάθειες. Εμείς παραδείγματος χάρη, εγώ βρέθηκα στο ΝΙΛΠΑΠ, αναπτύχθηκε και εκεί μια τάση έτσι. Δημιουργήθηκε μια μικρή κίνηση εκεί, η ταξική ενότητα και το 92 που είχαμε έναν μεγάλο αγώνα, σας θα λέω περιληπτικά τώρα για να μην σας κουράσω κιόλας. Λοιπόν, περιληπτικά, κράτησε αυτή η απεργία 60 μέρες με τις, τότε με την πολιτική του Μητσοτάκη που ήταν ακριβώς αυτή την πολιτική που σήμερα ήθελε ο Γεωργάκης και κάνουν και ο συνέταιρός του Σαμαράς. Ήταν από τότε πρώτα στο Μητσοτάκη να κάνουν με τη λιτότητα, με τις αφαίρεσεις των μισθών, με τις ειδικοποιήσεις των οργανισμών αυτών. Έτσι, εντελώς με κομματικά κριτήρια ο Μητσοτάκης τότε, άρχισε να απόλυσε σχεδόν μετατάξεις απολύσεις γύρω στα 100 άτομα από τον ΝΙΛΠΑΠ, 90 πόσοι ήταν, και η κίνηση αυτή η δικιά μας μπήκε μπροστά, κράτησε η απεργία αυτή 60 μέρες, οι περισσότεροι άνθρωποι μπήκαν πίσω, πάλι νικηφόρα ήταν αυτός, ο αγώνας ήταν πολύ σκληρός και πολύ και είχε μεγάλες επιτυχίες, είναι περιπτώσεις και πάλι κλείσαμε αυτόν τον αγώνα, δηλαδή συνεχίστηκε αυτή η τάση μέχρι της αυτοοργάνωσης, και μέσα και μετά το 85. Εκεί βέβαια είχαμε ακόμα μεγαλύτερο πόλεμο, διότι τώρα είναι το Πασόκ εξουσία, έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του και οι άλλοι, το ΚΚΕ και οι άλλες φορές, όχι πως διαφωνούσαν, δεν διαφωνούσαν ταξικά, διαφωνούσαν κομματικά, διότι εδώ θέλουμε ακριβώς και αυτό και αυτό που είναι το που περιμένει ο κόσμος τώρα, δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση σήμερα σε αυτή την κατάσταση να κάνουν ακόμα, δηλαδή στους αγώνες της εργατικής τάξης που παλεύει υποτίθεται γι' αυτό, αυτοί κάνουν ξεχωριστές συγκεντρώσεις, χωρίς προτάσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή να κάνουν αυτά τα μοντέλα ανάπτυξη εργατικού κινήματος πραγματικά ρήξης. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Αν βλέπετε μια ομοιότητα στον τότε επιχειρησιακό συνδικαλισμό, με τις τάσεις, με την αναλογία που υπάρχει σήμερα, που δημιουργούνται σήμερα. Έχουμε και σήμερα σωματεία, στη Φόν Μάρκετινγκ που δίνουν αγώνα, στη Γουίν, στη Βόταφον και μια σειρά άλλα σωματεία που ξεσπάνε τώρα που αποσταρθρώνονται όλα.
και ποια βλέπετε εσείς κατά την άποψή σας να είναι η λύση, αφού η γραφειοκρατία αυτή που λέμε χρεοκόπησε, ο κομματικός συνδικαλισμός χρεοκόπησε, πώς πρέπει να πάμε σήμερα, μεταφέροντας και την πείρα αυτή που μεταφέρατε. Υπήρχαν παραγωγικοί χώροι, ας πούμε, και τα λοιπά.